με ένα πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο επιχειρεί να στείλει για ακόμα μία φορά ο αιματοκρίτης, ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, μία διπλή εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο Ηράκλειο, καθώς όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι υποχρέωσή μας να επικοινωνούμε, βλέπουμε και τη σχετική αφίσα βέβαια, εθελοντική αιμοδοσία σε Λότζια και Πλατεία Ελευθερίας, οι ανάγκες για αίμα, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, ολοένα και αυξάνονται. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε όλοι εν δυνάμει εθελοντές. Να πιστούμε, να το πάρουμε απόφαση και να βοηθήσουμε. Πάμε να πούμε περισσότερα με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, ιατρός βέβαια και πρόεδρος Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα και αυτή τη φορά για μεγάλη συμμετοχή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, γιατί πραγματικά όλη αυτή τη χρονιά, όπως και διαχρονικά σε όλη μας την προσπάθεια, είστε δίπλα μας και ναι, πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα και αυτή τη φορά, γιατί όπως εύστοχα παρατηρήσατε, είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου που πάντοτε αναμένονται μειωμένα αποθέματα. Αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα μέχρι τώρα είναι σε σχετικά καλή, σταθερή θα έλεγα η κατάσταση. Ωστόσο είναι πολύ εύκολο αυτές οι ισορροπίες να ανατραπούν και ο μόνος τρόπος πραγματικά να υπάρχει σταθερή ροή και σταθερά αποθέματα είναι να δίνουμε όσοι ρούμε και όσοι μπορούμε αίμα, ήρεμα και σε τακτικό επίπεδο. Μάλιστα. Και βέβαια, διανύουμε ακόμα μία περίοδο επιδημιολογικής κρίσης, πανδημία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Διανύουμε μία τουριστική σεζόν που οι ανάγκες, ο πληθυσμός στο νησί διπλασιάζεται. Καταλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις και μία πολύ καλή ευκαιρία και τηρούμε και όλα τα μέτρα βέβαια αυτοπροστασίας, έτσι δεν είναι, σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία. Ακριβώς. Τηρούμε και όλα τα μέτρα βέβαια προστασίας. Θα ξανασυνδεθούμε με την κυρία Γεριανάκη, θα μας τα πει. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Άκρος επαγγελματικό το όλο πλαίσιο της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και στο χέρι μας είναι λοιπόν, σωστά κυρία Γεριανάκη, στο χέρι μας είναι να συμμετέχουμε λοιπόν. Μπορεί τα δεδομένα και με την πανδημία να είναι κάπως έτσι, να δημιουργούν ένα προβληματισμό. Ωστόσο, με ακούτε? Κυριολεκτικά είναι στο χέρι μας και φυσικά η πανδημία δημιουργεί σημαντικά ζητήματα και στην αιμοδοσία, όμως πραγματικά έχουμε περάσει πολύ δυσκολότερες περιόδους. Οι αιμοδότες συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί, φορούμε πάντα τη μάσκα μας. Εννοείται ότι δεν προσερχόμαστε στην αιμοδοσία αν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης αναπνευστικού. Και θέλω να ελπίζω ότι και αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα στο νησί μας θα κυλήσουν ομαλά, αρκεί οι εθελοντές αιμοδότες να δώσουν και φέτος το παρόν και να βοηθήσουν στην προσπάθεια του Συλλόγου για να έχουν διαθέσιμα όλοι εκείνοι οι ασθενείς που μας χρειάζονται. Μάλιστα. Οπότε, για πείτε μας, ποιος μπορεί να δώσει αίμα λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο, ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες πολιτών που θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν? Αίμα μπορεί να δώσει κάθε υγιής, άνδρας ή γυναίκα από 18 ως 65 ετών. Φυσικά θα τον δει ο γιατρός της κινητής μονάδας αιμοδοσίας. Θα πάρουμε ένα γρήγορο ιστορικό, θα μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση και τον αιματοκρίτη, οπότε άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να προσκομιστούν εξετάσεις ή κάτι άλλο ιδιαίτερο, μπορεί να ενημερωθεί για το αν θα δώσει ή όχι. Εννοείται ότι αποκλείονται από την αιμοδοσία άνθρωποι που έχουν κάποιο σοβαρό νόσημα, κάποια σοβαρή καρδιοπάθεια, καρκίνο ή ένα συστηματικό αυτοάνοσο, έτσι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, αυτό είναι νομίζω το κομμάτι μου που περιμένουμε πιο πολύ από όλους, και οι νέοι στον τόπο μας αιμοδοτούν, τόσο οι φοιτητές,
Όλος ο νεαρός κόσμος είναι πολύ κοντά στην αιμοδοσία, αυτό και εμάς μας δίνει δύναμη και σε αυτούς απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα, ιδιαίτερη πρόσκληση να είναι και αυτό το Σάββατο. Η αιμοδοσία, όπως προείπατε, είναι πλέον σε δύο σημεία, τόσο στη Λότζια έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, όσο και στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι αργός στην προσπάθεια και φυσικά όλο αυτό γίνεται με τις κινητές μονάδες τόσο του Βενιζελίου Νοσοκομείου όσο και του Πανεπιστημιακού, σε μια προσπάθεια συστράτευση, θα έλεγα, ώστε η πόλη μας, ο νομός μας και το νησί να διανύσει και αυτή την περίοδο ομαλά. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ακόμα δυνατό μήνυμα. Εδώ είμαστε να κάνουμε και τον απολογισμό της δράσης του Σαββάτου. Είμαστε σίγουροι ότι δεν μας επηρεάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες. Μπορεί να έχει λίγο παραπάνω ζέστη, ωστόσο, πόσα λεπτά από το χρόνο μας θα διαθέσουμε, κυρία Γεριανάκη? Η αιμοληψία αυτή καθ' αυτή διαρκεί περίπου 5 με 7 λεπτά. Νομίζω ότι από την ώρα που θα προσέλθει κάποιος αιμοδότης, όπως είπα, είναι διπλή αιμοδοσία, οπότε η αναμονή είναι σχεδόν μηδενική. Νομίζω ένα μισάωρο θα χρειαστεί για όλη τη διαδικασία. Λίγο νεράκι παραπάνω πριν και μετά την αιμοδοσία. Οι χώροι φυσικά είναι κλιματιζόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να μας αγχώνει, να μας φοβίζει λόγω της ζέστης. Αρκεί καλή διάθεση, έχουμε μαζί το ΆΜΚΑ και την ταυτότητά μας και πάνω απ' όλα τη διάθεση να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Και εμείς σας ευχαριστούμε και να θυμίσω ότι την Κυριακή συνεχίζουμε με αιμοδοσία στο Ασίμι και τη Δευτέρα το απόγευμα στις Αρχάνες. Μάλιστα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.